επιδημίες και οι πανδημίες που συγκλώνησαν την ανθρωπότητα ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε το ΙΑΣΟ Γενική Κλινική. Διακεκριμένοι επιστήμονες μίλησαν για την πανδημία του κορονοϊού, COVID-19, την ευλογιά, την γρήπη, τον HIV, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην εθνική οικονομία, την ψυχολογία και την τέχνη. Πάω λίγο στο μέλλον να σας πω για αυτό που ονομάζεται τέλος επίγουσας φάσης και προκλήσεις. Εδώ θα δανειστώ 4 σενάρια. Από μια μεγάλη βάση ιατρικών δεδομένων που ονομάζεται Medscape, οι γιατροί πιθανώς να τη γνωρίζουν, και η οποία έχει 3 σενάρια και έχω προσθέσει και ένα 4. Το πρώτο σενάριο είναι ότι θα συνεχίσουν οι παραλλαγές να εξελίσσονται και να τις βλέπουμε να προχωράνε στο δικό τους δρόμο. Πάμε στο σενάριο Β. Μια επιδημία στην οποία θα κυκλοφορήσει ο ιός, όπως κυκλοφορεί, αλλά θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και γρήπη. Δεν είναι σίγουρο, γιατί ο κορονοϊός όταν κυκλοφορεί σε τεράστια ποσοστά, εξαφανίζει τη γρήπη. Το είδαν και οι Αυστραλοί, στους οποίους ξεκίνησε 2 μήνες νωρίτερα η γρήπη, είχαν περισσότερα από 250.000 περιπτώσεις γρήπης και αρκετές χιλιάδες θανάτους. Για αυτούς ήταν κάτι το μη αναμενόμενο, είχαν να δουν και αυτοί χρόνια γρήπη και είχαν πιο αυστηρά lockdown από την πατρίδα μας. Αλλά όταν εμφανίστηκε η Ω4-Ω5, την εξαφάνισε. Αυτή τη στιγμή επενδύουμε σε μια στρατηγική του ενιαίου ετησίου εμβολίου. Είναι το σενάριο Γ. Δυστυχώς όμως, το σενάριο Γ δεν χρησιμοποιεί ούτε εμβόλια ούτε θεραπείες. Και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Ενώ έχουμε θεραπεία δεδομένα New England Journal of Medicine, η απόσταση της καμπύλης μπλε από την καμπύλη πορτοκαλί δείχνει το όφελος, το τεράστιο όφελος, σε νοσηλίες και θανάτους. Και πάω στο τέταρτο σενάριο. Είναι δικό μου, αλλά δεν ξέρω αν θα συμβεί. Πρέπει να το πω όμως, γιατί δεν πρέπει να σκορπίζουμε στον κόσμο μόνο απεσιοδοξία, τη στιγμή που επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα που περισσότεροι δεν τηρούν μέτρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πέρασε με τέτοια φόρα και ορμή η Όμικρον, που έχει αφήσει κάποια ευρεία νοσία στον πληθυσμό. Οι μεταλλάξεις που βλέπουμε παραμένουν εντός της οικογένειας Όμικρον. Εάν η επόμενη παραλλαγή είναι απόγονος της Όμικρον, περιμένει κανείς όλους αυτούς που μολύνθηκαν ή τέλος πάντων έκαναν μια αναμνηστική δόση ή αυξημένου κινδύνου τουλάχιστον με το εμβόλιο της Όμικρον, θα έχουν κάποια προστασία. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά θα είναι σημαντική προστασία. Δεν το λέω μόνο εγώ, τη λέει και ο αγαπητός συνάδελφος από το Κέντρο Παγκόσμιας Υγείας στο Charleston, South Carolina. Κύριε Γερουλάνε, υπάρχουν ομοιότητες της σημερινής πανδημίας του κορονοϊού με τις παλαιότερες ως προς τον τρόπο εμφάνισης συμπτωμάτων μεταδοτικότητας και ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης? Χωρίς συζήτηση υπάρχουν ομοιότητες, βεβαίως ανάλογα άλλο η πολυμυελίτιδα, άλλο η ευλογιά, άλλο η πανόλη. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ίδιες, απλώς διαφέρουν οι θνητότητες. Πρώτον, ότι οι ευπαθείς ομάδες ήταν διαφορετικές και κυρίως υπήρχε φτώχεια, υπήρχε πολύ μεγάλη βρώμα μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχε νερό για να πληθείς, τα κόπρανα ήταν των ζώων έξω από την πόρτα, τα γουρούνια τα φιλούσαν στο μεσαίωνα μέσα μπροστά από το σπίτι τους. Και ως εκ τούτου ήταν πολύ πιο μεταδοτικές οι ασθένειες. Και βεβαίως μεγαλύτερο το πρόβλημα και λόγω της διατροφής, η οποία ήταν πολύ χειρότερη. Τελευταίες μελέτες υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει στην μεταδοτικότητα των πανδημιών. Έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, στην αρχαιότητα? Ξέρετε εσείς αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα? Δεν είναι τόσο η κλιματική αλλαγή που κάνει τη διαφορά, όσο η παγκοσμιοποίηση, ότι περνάει μία γρήπη από την Νότια Αφρική στο Λονδίνο μέσα σε λίγες μέρες. Νομίζω αυτό είναι που βοήθησε πιο πολύ την εξάπλωση του ιού. Ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας? Αν κάτι μάθαμε αυτή την πανδημία είναι ότι χρειάζεται να επενδυθούν πόροι στο σύστημα υγείας, όχι μόνο στο δικό μας, παγκοσμίως. Είδαμε συστήματα υγείας πολύ ανθεκτικά να δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση για αυξημένες υπηρεσίες. Και βέβαια χρειάζεται ένας μηχανισμός επαγρύπνησης και ένας μηχανισμός άμεσης αντίδρασης όταν εκδηλώνονται τέτοιες απειλές. Προφανώς υπό τον συντονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάτι που όπως είδαμε στην αρχή της πανδημίας δεν είχαμε τα αντανακλαστικά που απαιτούνταν, με αποτέλεσμα κάποιες χώρες να πληγούν πολύ περισσότερο. Εμείς ως χώρα αντιδράσαμε γρήγορα. Στη συνέχεια, βέβαια, είχαμε κάποια ζητήματα που προέκυψαν από την ανάγκη να εξορροπήσει η οικονομική ζωή με την προστασία του πληθυσμού από την πανδημία.
Με πολύ οδυνηρό τρόπο, αν μου επιτρέπετε ένα συμπέρασμα, μάθαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε σε ισχυρά συστήματα υγείας. Κυρία Λενού, τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα 4-5 τελευταία χρόνια, έχουμε δει επανεμφάνιση λοιμόξεων που ήταν ξεχασμένες. Πώς δικαιολογείται το φαινόμενο αυτό? Νομίζω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Επικοινωνούμε πιο πολύ σαν άνθρωποι, ταξιδεύουμε περισσότερο. Τα 2 χρόνια που ήμασταν υπό μεγάλη προστασία για τον κορονοϊό δεν εκτεθήκαμε σε γνωστούς ιούς λόγω των μέτρων προστασίας και τώρα θα ξανανοσήσουμε αναγκαστικά. Αλλά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή για να μην έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, καμιά έκρηξη. Έχει παίξει ρόλο το ότι τα τελευταία χρόνια οι γονείς δεν πιστεύουν στα εμβόλια και δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους? Όντως υπάρχει ένα κίνημα αντιεμβολιαστικό σε γονείς που νομίζουν ότι η κουλτούρα είναι να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Είναι μικρό όμως το ποσοστό και έχουν υπάρξει μικρές εκρήξεις ή λαράς, όπως το είπατε, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουμε μέτρα προστασίας και μεταδίδονται εύκολα πολλά νοσήματα. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την ημερίδα που κάναμε σήμερα. Είχαμε εξαιρετικούς ομιλητές. Ήρθε και ο κύριος Τσιόδρας με μια καταπληκτική παρουσίαση. Μας είπε για τα τελευταία δεδομένα. Στον όμιλο ΙΑΣΟ, στην γενική κλινική του ΙΑΣΟ, που διοργανώθηκε όλο αυτό, χαιρόμαστε που μπορούμε να μεταφέρουμε ένα τόσο σημαντικό μήνυμα σε τόσο μεγάλο κοινό. Είναι πολύ ψηλού επίπεδο ημερίδα, με εκλεκτούς προσκεκλημένους που ακούστηκαν πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν έχουν ακουστεί πουθενά. Όλοι οι ομιλητές ήταν ένας και ένας και πιστεύω ότι θα επαναλάβουμε τέτοιες είδους ομιλίες ώστε και να ενημερώνονται η επιστημονική κοινότητα αλλά και το κοινό. Πιστεύω ότι έχουμε δρόμο μπροστά ακόμη, αλλά θα κατακτήσουμε την πρωτιά.